Κορίτσια, η έκπληξη είναι τα συγκεκριμένα άτομα εδώ που είναι δίπλα μου, ο Χρήστος και η Έφη. Θα σας καθοδηγήσουν και θα σας βάλουν σε κάποιους ρόλους περίεργους. Τέλεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, κορίτσια. Εγώ είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης και acting coach και έχω μια σχολή υποκριτικής, το 92 Art School. Οπότε για μας αυτό είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και μπορούμε και σε εσάς μέσα σε αυτό το κομμάτι να σας δείξουμε αρκετά πράγματα και ό,τι μπορέσετε σε αυτές τις λίγες στιγμές να κρατήσετε σαν tips για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς μετά. Ίσως μας μάθουν πώς να μπαίνουμε στο ρόλο του κάθε concept που θα μας δίνει για να είμαστε πιο άνετες για μια καλύτερη λήψη και όχι αγχωμένες, μαγκωμένες ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κορίτσια, θα σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Καλό μάθημα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ωραία. Ξεκινάμε, θα σας κοιτάζω και θα σας ρωτάω τρία πράγματα πολύ γρήγορα και θέλω να μου τα απαντήσετε. Εντάξει? Είμαι. Είμαι η Έλντα. Θέλω. Χαρά. Χρειάζομαι. Σεβασμό. Τέλεια. Είμαι. Αχ, καλό αυτό που είπες. Δεν το χρειάζομαι. Είμαι η Ειρήνη Καζαλιάν. Θέλω. Θέλω να γίνω top model. Ωραία. Χρειάζομαι. Χρειάζομαι κουράγιο. Κουράγιο. Πολύ ωραία. Είμαι. Είμαι η Άννα. Θέλω χορό και χρειάζομαι δύναμη. Δύναμη. Είμαι. Είμαι η Άννα. Επίσης πάλι. Θέλω. Θέλω να ξεκινήσω δουλειά. Χρειάζομαι. Φαντασία. Φαντασία. Πίσω. Ειρήνη. Είμαι. Ειρήνη. Θέλω. Ένταση. Χρειάζομαι. Τίποτα. Ωραία. Είμαι. Είμαι Μαριάννα. Θέλω. Να κάνω ποδήλατα. Χρειάζομαι. Μουσική. Μουσική. Είμαι η Αβελίνα. Θέλω τη μικρή μου. Χρειάζομαι. Δύναμη. Είμαι. Η Εύη. Η Εύη. Θέλω. Να κερδίσω. Χρειάζομαι. Προσήλωση στο στόχο. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, κι εμείς έχουμε έναν στόχο, αλλά δεν το λέμε. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό λέει συνέχεια. Θα κερδίσω, θα κερδίσω, θα κερδίσω. Εντάξει, κι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Τώρα εντάξει, δεν θα κερδίσει. Οπότε ας σκεφτεί κάτι άλλο για να είναι και αυτή καλύτερα μέσα. Θεωρώ ότι όταν μιλάω, κοιτιούνται μεταξύ τους. Η Αμανατίδου, η Τσακουρίδου, η Ερμίδου. Δηλαδή, το πετυχαίνω πολλές φορές αυτό, αλλά εντάξει, μου αρέσει. Διακομωδώ τελείως. Θα ήθελα να κάνουμε μία έτσι, άσκηση αυτοσχεδιασμού. Ενώ είσαστε καθισμένες, θα το ξεκινήσουμε. Η άσκηση λέγεται ακαταλαβίστικα. Λέμε ό,τι μας έρχεται. Εγώ θα σας κάνω την παρουσιάστρια και έτσι μέσα από τον τρόπο που θα μιλάμε και θα χειριζόμαστε τη φωνή μας ή τις εντάσεις μας, θα δούμε και τι σχέσεις δημιουργούνται μέσα από τα καταλαβίστικα. Εγώ ήδη αρχίζω να μην καταλαβαίνω. Είχε πάρα πολύ πλάκα το ακαταλαβίστικο.
Η Άσης με τα καταλαβίστηκα, δεν ξέρω που βοήθησε, ήταν και λίγο αστείο. Εντάξει, περίμενα να κάνουμε κάτι πιο drama queen σήμερα. Η άσκηση λέγεται status. Status. Ναι. Το status που υοθετείτε είναι του εκατομμυρίου. Θα μπορούσε να ήταν ένα κομμάτι φωτογράφησης. Αλλάζετε status και τώρα δεν έχετε καθόλου χρήματα. Καθόλου. Μόλις κερδίσατε το Joker, το status αλλάζει. Νομίζω ότι βοήθησε στο να αλλάζουμε πολύ γρήγορα την έκφρασή μας, γιατί ουσιαστικά μας δίναν κατευθείαν ένα τελείως διαφορετικό ερέθισμα. Άρα έπρεπε να είμαστε τελείως διαφορετικές το ένα λεπτό από το επόμενο. Είστε αστροναύτης. Αστροναύτης. Δεν πάνε οι αστροναύτες αργά στο slow motion. Περπατάτε. Και ξαφνικά νιώθετε ένα μαγνήτη από την πλάτη σας και γίνεστε έλκεστε ο ένας με τον άλλον μαγνήτη και γίνεστε μια μπάλα στο κέντρο. Και περπατάτε όλοι μαζί με το μαγνήτη. Ο μαγνήτης πάει. Πάμε αριστερά. Περπατάτε δεξιά, αριστερά, με το μαγνήτη. Καλέ. Ήθελε να δει μάλλον πόσο αντιδράει ο καθένας, πόσο εύκολα μπορεί να μπει σε αυτό και να μην το γελιοποιήσει. Ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ πέρασα καλά τώρα. Δεν κατάλαβα πολλά, αλλά πέρασα καλά. Θα ήθελα να μου δώσει το ρολόι σου. Ωραία. Έλα, Έλτα. Μπορείς να μας πεις πώς αυτό το ρολόι έφτασε στα χέρια σου και τι ιστορία κρύβει. Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε υλικό θέλεις μέσα σε αυτό το φανταστικό κομμάτι. Έχουμε πάει ένα ταξίδι στην Ελβετία, όπου έπεσε το αεροπλάνο και το ρολόι αυτό σώθηκε μαζί με μένα. Πάρα πολύ ωραία! Μπράβο! Πόσο γρήγορα! Μπράβο! Θα μπορούσε να είναι μια αληθινή ιστορία. Ναι. Λοιπόν, εκεί στον ήλιο πριν κοιτούσα και είχε μια σκάλα και κατέβαιναν καλικατζαράκια, τύπου εξωγήινη, πράσινα κεφαλάκια κι αυτά. Και εγώ επειδή πνιγόμουν στην πισίνα μου πέταξαν αυτό εδώ το ρολόι για σωσίβιο για να με σώσουν. Εμείς πρόσφατα χάσαμε το θείο μου και μέσα... Στην κάσα, τελευταία στιγμή που πέταξε το χώμα, βρήκα αυτό στο χέρι, ξεχάσανε να το βγάλουν και είναι το μόνο που έχω αυτό. Κατάλαβα. Λυπάμαι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ζωή σε εσάς. Δεν ξέρω, αλλά τρίχιασα λίγο. Ναι, drama queen, τα κλασικά. Τι άλλο θα έλεγε. Εγώ δουλεύω method acting, δηλαδή δουλεύω την τεχνική που δουλεύει στο εξωτερικό, στο πώς μπορούμε να κάνουμε οργανική δουλειά. Αυτή η άσκηση που θα κάνουμε λέγεται moment to moment. Αυτό που κάνετε είναι παρατηρείτε μία την άλλη εξωτερικά. Δεν έχουμε διάλογο καθόλου, ούτε περιμένει ακριβώς ο ένας τον άλλον. Μου λέει... Έχεις καφέ μάτια. Έχω καφέ μάτια. Πάρα πολύ γρήγορα λέω έχω καφέ μάτια. Εάν εγώ έχω... καστανά ή πιστεύω ότι έχω σκούρα μάτια, λέω νομίζεις ότι έχω καφέ μάτια, πρέπει να βρει τι μάτια έχω. Άρα χρησιμοποιούμε το νομίζεις όταν κάτι δεν ισχύει και λέμε ακριβώς ο άλλος αυτό που μας λέει. Να ξέρετε, σε αυτή την άσκηση φαίνονται όλα. Φαίνονται αν εσείς θέλετε να βάλετε συνέστημα κάτω από αυτό που θα πείτε, κρύβει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους παίκτες. Ωραία! Τα μαλλιά σου πετάνε. Τα μαλλιά μου πετάνε. Έχεις τρεις κρίκους. Έχω τρεις κρίκους. Έχεις ψηλά πόδια. Έχω ψηλά πόδια. Ωραίο παιχνιδάκι, αλλά όχι για να το κάνεις με κορίτσια που δεν γνωρίζεστε τόσο καλά και κορίτσια που σε παρεξηγούν. Οπότε εκεί ήμουν πιο μαζεμένη, εννοείται δεν ήμουν ο εαυτός μου, γιατί άμα πετούσα αυτά που σκεφτόμουν, δεν θα μου μιλούσε καμία εδώ μέσα. Καμία όμως. Έχεις μεγάλες βλεφαρίδες. Έχω μεγάλες βλεφαρίδες. Έχεις πολύ τονισμένα τα χείλη. Είναι ωραία. Έχω τονισμένα τα χείλη μου. Είσαι αμήχανη. Είμαι αμήχανη. Ένιωθα ότι είναι πάρα πολύ αμήχανη. Άβολα που βρισκόταν σε αυτή τη θέση απέναντί μου. Δεν της άρεσε καθόλου αυτό. Γελά συνέχεια, αλλά αμήχανα. Γελάω, αλλά νομίζω ότι γελάω αμήχανα. Κάντε μια αγκαλιά. Αγκαλιά! Αγκαλιά! Και στο τέλος η αγκαλιά επίσης δεν της άρεσε, ούτε εμένα μου άρεσε, οπότε ήταν άβολη στιγμή, πολύ, αλλά εγώ δεν το έδειχνα τόσο. Τι αγκαλιά ήταν αυτή, θέλουμε άλλη μία. Τι να κάνουμε, δεν θα προσποιηθώ. Ήμουν αδιάφορη, γιατί ούτε με καλή διάθεση, αδιάφορη,
ούτε ξύνη. Απλά δεν θα κάτσω να προσποιηθώ κιόλας ότι χαμογελάω όπως έκανε η Εύη, που μου χαμογελούσε. Σαν να ήταν ειρωνική, σαν να προσποιήθηκε για άλλη μια φορά δηλαδή. Το κλασικό διπρόσωπο άτομο. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Αλλά όχι να μου γελάει κιόλας, ενώ ξέρουμε ότι δεν συμπαθιόμαστε. Δείξω εκείνη τη στιγμή ντόπιρο ότι δεν με συμπαθείς και αυτό έκανα κιόλας. Δεν ήθελα καθόλου να γελάσω και δεν μου βγήκε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Ρωματικά. Και θέλα πριν κλείσουμε, γιατί για μας είναι πολύ βασικό αυτό, να κάνουμε μια αγκαλιά ο ένας τον άλλον και να σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ.